παρά τις δυσκολίες, η χώρα κινείται στη σωστή πορεία. Το ξεχασμένο Κυπριακό μπαίνει στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας. Έντονο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με την επίσκεψη του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούνται οι προοπτικές να επιδιώξουμε μια σωστή λύση του κυπριακού προβλήματος. Στην οικονομία υπάρχει μια πορεία προς την σταθεροποίηση. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα από τις αγορές. Υπάρχει τέταρτη θετική αξιολόγηση της Τρόικας. Οι αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Οι πολίτες άρχισαν να κατανοούν πως οι θυσίες τους πιάνουν τόπο. Δεν είναι το τέλος του δρόμου, αλλά πρέπει με αποφασιστικότητα να κρατήσουμε την πορεία προς την σταθεροποίηση της χώρας. Αυτά τα θετικά σημάδια πρέπει να έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα. Πρέπει να μειώσουμε την ανεργία, να ξαναλειτουργήσει το παζάρι, να ξαναέχουμε την δραστηριοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ξαναδημιουργήσουμε προοπτική και ελπίδα. Θα επαναλάβω, η χώρα βρίσκεται στη σωστή πορεία και στις 25 του Μάη οι πολίτες θα στείλουν το μήνυμα αν επιβραβεύουν την πορεία σταθεροποίησης ή αν θα επιλέξουν το πίσω γύρισμα.